γιατί τα δεινά αμαρτήματα, τα πολλά δυνατά δηλαδή, αμαρτήματα έφεραν τις λήψεις της προσφυγιάς, της φτώχειας, της χρεοκοπίας, της αναισθησίας, της αποστασίας, των διαζυγίων. Τα αμαρτήματα των εκτρώσεων έφεραν το θάνατο στο σπίτι του καθενός μας και τώρα επιτρέπει η αμαρτία μας εις τον διάβολο να μας πειράξει. Η αμαρτία μας, όχι ο Θεός, η αμετανοησία μας, οι εκτρώσεις μας, τα παραφύση νομοσχέδια που κάνουν οι βουλευτές μας και εμείς δεν λέμε τίποτε. Όλα αυτά τα ανήθικα, τα ανελεύθερα, τα αντιχριστιανικά προκαλούν ανάγκες, θλίψεις, νόσους και παρακαλούμε ποιον. Όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, πάμε σε αυτόν που μπορεί. Όταν αρρωστήσουμε σωματικά, πάμε στους γιατρούς. Όταν και οι γιατροί δεν μπορούν να μας γιατρέψουν, ο ίδιος ο γιατρός, αν είναι ειλικρινής και έχει λίγη πίστη, θα σου πει, Δεσπότη μου, έκανα ό,τι μπορούσα, έχει ο Θεός από εδώ και πέρα. Βρες και έναν Άγιο να συνεργαστείς, να απευθυνθείς. Αυτό μας λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πριν 1200 χρόνια. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε πραγματικά από το φόβο, από τις θλίψεις, από οποιασδήποτε ανάγκες, από οποιασδήποτε αρρώστιες, ακόμα και δύσκολα αμαρτήματα που έχουμε πράξει ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι. Και ποιος δεν έχει πράξει. Όλοι μας. Να απευθυνθούμε, λέει, στον ταξιάρχη, στον πρόμαχο. Ο πρόμαχος είναι αυτός που μάχεται μπροστά. Μπροστάρις δηλαδή, εμπροστοφυλακή, που μπαίνει μπροστά στην μάχη. Στον αρχηγό των αγγέλων, τον αρχιστράτηγο, τον Μιχαήλ. Ακούτε πόσα πράγματα φορτώνουμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ πάνω στις ουράνιες, άειλες, φτερούγες του. Αλλά λέει και κάτι άλλο μετά που ντράπηκα όταν το άκουσα να το ψεύνει ο Ιωάννης μας. Ποιους να ελευθερώσει? Τους ειλικρινώς, λέει, ανυμνούντας και του μένου σε ένδοξε. Αυτούς που καταφεύγουν κοντά σου με ειλικρίνεια, που δεν είναι υποκριτές δηλαδή, που δεν είναι φαρισαίοι. Αυτούς οι οποίοι είναι ετούμενοι. Διότι άμα δεν κάνεις αίτηση, κανένας δεν θα σε εισακούσει. Δεν είναι έτσι? Θέλετε κάτι από έναν Υπουργείο, θα σου πει το Υπουργείο, κάνε αίτηση. Εμείς έχουμε τόσα και τόσα αυτή τη στιγμή και αύριο και μεθαύριο άλλα τόσα. Και μας το λένε και οι Άγιοι, μας το λένε και οι άπιστοι ακόμα τώρα. Τα διάφορα κέντρα πολιτικά, γεωστρατηγικά, κάνουν πολιτικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις. Μας λένε, έρχεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Όλοι ετοιμάζονται, όλοι συντάσσονται. Το λέει και αυτή τώρα, δεν το λέει μόνο ο Άγιος Παΐσιος. Και ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα από την Πάνω Ζώσια, που τα έλεγαν από το 72. Τα λέει και αυτή τώρα, τα ίδια. Και με λεπτομέρειες. Έρχονται άλλοι, μας λένε, έρχεται μεγάλος σεισμός. Ένας μεγάλος στην Τουρκία και ένας μεγάλος στα μέρη της Ελλάδας. Αυτός της Σάμου ήταν μικρός. Λοιπόν, όποιος πιστεύει, εάν αυτά όλα είναι αλήθεια, μας λένε επίσης έρχεται άλλη αρρώστια μετά το δεύτερο κορονοϊό, ο οποίος θα πάει μέχρι τον Μάη. Ακούτε τι σχέδια έχουν μέχρι τον Μάη. Να διαλυθούν οι οικονομίες και όλοι οι ασθενείς να νοσήσουν περισσότερο. Διότι αυτή η αρρώστια δεν είναι για τους υγιείς. Είναι αρρώστια για τους αρρώστους και τους γέρους.
ένας Υιός που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, όπως πάντοτε υπήρχε, ενισχυμένος, τροποποιημένος και μεταλλαγμένος. Για να πηγαίνω έρχεται κάθε 5-6 μήνες. Έτσι. Που ούτε μάσκες θα προφυλάξουν, ούτε ξυμάς καλά. Αυτό το λέω για αστείο. Αλλά θα χρειαστούμε κάτι πέραν της μάσκας, η οποία παραμορφώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, την εικόνα του Θεού που μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός με μάσκες, που δεν λήξω κάτω-κάτω αν είμαι θα ακριβής και ειλικρινής, όπως θέλει ο Θεός να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι ούτε καν μάσκα. Τη μάσκα τη βάζουμε στα μάτια. Είναι φήμοντρο. Στο στόμα. Κοιμός. Το έλεγαν οι πρωτινοί, το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Κοιμό και χαλινό. Όλα αυτά λοιπόν, αφού δεν μπορούν οι γιατροί, και σύντομα θα δουν και οι γιατροί, ούτε οι μάσκες, ούτε τα εμβόλια, ούτε οι αποστάσεις, ούτε οι καραντίνες και οι lockdown τα ονόμασαν, ενώ υπάρχουν ωραίες ελληνικές λέξεις. Ο καθηγητής ο Μπαμπινιώτης έψαξε, βρήκε μια ωραία ελληνική λέξη για να αντικαταστήσουμε αυτές τις ξενόφερτες. Ο αποκλεισμός λέει. Το curfew πράγματι τι είναι. Είναι αποκλεισμός και περιορισμός ταυτόχρονα. Όλα αυτά σκοπόν έχουν την οικονομία, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αυτόν τούτον τον πληθυσμό να τον γεμίσουν με φόβο, έτσι που να κάνουν τα σχέδιά τους οι άνθρωποι του μυστικού χρήματος, όχι κάποια υπερδύναμης. Ακόμα και αυτήν την Αμερική την βάζουν τώρα να κάνει εφήλιο πόλεμο. Εκεί του ψωδικού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όσοι έχουμε καλή σχέση με τους αγγέλους, με τους αρχαγγέλους, με τους Αγίους, εξαιρέτως με την Παναγία μας, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύτιμοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που ξέρουν να προσεύχονται, που ξέρουν να κάνουν παρακλήσεις, να κάνουν λιτανίες, να πιστεύουν, να νηστεύουν, θα είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας αυτή παρά οι γιατροί, παρά τα φάρμακα και τα εμβόλια. Διότι σύντομα το σχέδιο του Θεού είναι να ταπεινώσει όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους, όλους τους επιστήμονες. Γιατί ενομίσαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό. Ενώ ο ίδιος λέει, άνευ εμού, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα λέει δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσες μάσκες και να βάλετε, όσα φάρμακα και να πάρετε. Άσε που η σημερινή αυτή οι δαιμονάνθρωποι, ακόμη και μέσα στα εμβόλια και μέσα στα φάρμακα, έχουν τη δυνατότητα, εύχομαι να μην την αξιοποιήσουν, να βάλουν αρρώστιες αντί υγεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνονται πάρα πολύ επίκαιροι και οι αρχάγγελοι που σήμερα εορτάζουν. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Όλα αυτά δεν τα λέμε για να μεγαλώσουμε τον φόβο. Τώρα δεν χρειάζεται να λέει ο Μόρφου τι λένε οι Άγιοι και οι προφήτες. Τώρα ανοίγετε την τηλεόραση, μόλις την ανοίξετε φοβάστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και να ακούσετε. Θέλετε να φοβάστε λιγότερο, κλείστε τις τηλεοράσεις. Η πρώτη μου συμβουλή είναι αυτή. Θέλετε να φοβάστε λιγότερο, κλείστε τις τηλεοράσεις. Εάν είστε άνθρωποι που ξέρετε από διαδίκτυο, μια δεύτερη μου συμβουλή, να βρείτε 10 καλές ιστοσελίδες και να τις παρακολουθείτε. Η
υπάρχουν και πολύ καλές ιστοσελίδες. Μερικές είναι σύγχρονοι ιεραπόστολοι και πολύ καλές στην πληροφόρηση κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν είναι όλες. Οι περισσότερες είναι στρατευμένες από τους δαιμονάνθρωπους. Υπάρχουν όμως και μερικές που είναι φωτισμένες από το Θεάνθρωπο, Ιησού. Αυτές να διαλέξετε. Και άμα θέλετε να ρωτάτε ο ένας τον άλλον, ανθρώπους που εμπιστεύεστε, τι άκουσες εσύ, να ακούσω κι εγώ. Οι σύγχρονοι έχουν και τη δυνατότητα να σου στείλουν αυτό που διαβάζουν, αυτό που τους άρεσε, να σου το προτείνουν και σένα. Έτσι θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Ακόμα και η δημοσιογραφία και η πληροφορία είναι πληρωμένη στις μέρες μας. Ένα μεγάλο ποσοστό και στρατευμένη. Και όλα αυτά για να αυξήσουν το φόβο εις τον άνθρωπο. Με ρωτούν πολλοί, τι να κάνουμε. Τους λέω συγγνώμη, ο φόβος πάντοτε υπήρχε στον άνθρωπο. Σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις τεχνολογίες. Το μεγάλο μας πρόβλημα τώρα είναι ο φόβος. Μα αν φύγει ο φόβος της αρρώστιας, θα έρθει ο φόβος του σεισμού. Αν φύγει ο φόβος του σεισμού, θα έρθει ο φόβος κάποιου καταποντισμού. Σε μερικές περιοχές του πλανήτη θα τα δούμε και αυτά. Άμα φύγει ο φόβος του καταποντισμού, είναι ο φόβος του πολέμου. Λοιπόν, τώρα που θα κάνουμε τη δέηση, όταν θα κάνουμε λιτανία, βάλτε αυτήν να προσέξετε τι λέει εκεί ο διάκος. Δια του διαφυλεχθήνε, λέει, την Αγία Εκκλησία, την ίσοντα αυτήν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, εμφυλίου, πολέμου, εφνιδίου, θανάτου. Μου είπε κάποιος, δεσπότη μου λέει, μέσα σε ένα χρόνο τα ζήσαμε όλα. Αυτά που λέτε στην Εκκλησία μου λέει. Παρακαλώ την αγάπη σας, για να μην μεταδίδετε στο σπίτι σας μόνο φόβο. Είναι αναπόφευκτος ο φόβος. Και λίγος φόβος χρειάζεται. Αρχή σοφίας λέει φόβος Κυρίου. Οι πιο πολλοί σήμερα γίναμε ένα θεόφοβο. Ακόμη και άνθρωποι που εκκλησιάζουν. Άρα και ο φόβος από αυτά τα πιθανά δεινά είναι αναγκαίος. Δεύτερο. Κάτι το οποίο μας εδίδαξαν οι Άγιοι πρόγονοί μας, οι γονείς μας, οι πάπτοι μας, οι ευσεβείς άνθρωποι της Ζώδιας και οι γέροντές μας οι αγιασμένοι, οι πνευματικοί μας πατέρες και μητέρες, να αγαπήσουμε την νηστεία και την προσευχή. Γιατί ένας που αξιοποιεί τον φόβο δεν είναι μόνον οι άνθρωποι του μυστικού χρήματος, οι δαιμονάνθρωποι όπως τους ονόμασαν και τα μέσα παραπληροφόρησης, είναι και ο ίδιος ο δαίμονας, ο οποίος υπάρχει. Δεν υπάρχουν μόνο άγγελοι, υπάρχει και δαίμονας, που ήταν κάποτε άγγελος και θέλησε να συναγωνιστεί τον Θεό και αμέσως έπεσε και έγινε από άγγελος σκοτός, άγγελος του σκότους, δαίμονας. Αυτός λοιπόν ο δαίμονας, αφού δεν μπορεί να μας πολεμήσει εμάς, δεν μπορεί να πολεμήσει τον παντοδύναμον Θεόν, πολεμά την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Και να μας ρίξει εμάς στην παρέα του, στην μαυρίλα του, στην μοναξιά του και να φώτιστο. Ο τρόπος για να μας ρίξει είναι να φοβηθούμε, να ολιγοπιστήσουμε, να βλασφημίσουμε το όνομα του Θεού, να αποστατήσουμε από τον νόμο του Θεού και να πούμε φάγομαι, πίωμε, αύριο γαραποθρίσκομαι. Τα άλλα όλα είναι ψευχές και παραμύθια των παπάδων. Αυτό θέλω. Και σε πολλούς το έχει πετύχει.
Γι' αυτόν εμείς που αγαπούμε τις γιορτές, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, αντιλαμβάνεστε πατέρες μου και αδελφοί μου, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Εμείς κρατούμε το μέλλον της οικουμένης. Να το καταλάβουμε όλοι μας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια. Έστω και λίγο πιστεύουμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, στον Άγιο Αξίβιο, στον Άγιο Παΐσιο, που τον εγνωρίσαμε, τον Άγιο Ιάκωβο, να τον απέναντί μου, που με βλέπει, τον Άγιο Πορφύριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει αγιότητα και ότι η αγιότητα είναι δώρο του Τρισαγίου Θεού, αφού το ξέρουμε τι κάνουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, έρχεται νηστεία από 15 του μήνα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Εύκολη νηστεία. Τις περισσότερες μέρες τρώμε και ψάρι. Κρατήστε την νηστεία. Μα δεν νηστέψουμε τώρα, πότε να νηστέψουμε? Με τόσα που γίνονται και τόσα που θα γίνουν, πότε θα νηστέψουμε επιτέλους? Κρατήστε την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής. Ολόχρονα. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή να ξέρετε ότι αυτή η νηστεία μου μαθαίνει την εγκράτεια, την λιτότητα, την ολιγάρχεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που όχι νηστεύουν, πεινούν. Και επειδή δεν κάναμε κάτι για αυτούς, θα επιτρέψει ο Θεός κάποιους μήνες να πεινάσουμε κι εμείς. Όσο και να γεμίσουμε τα ψυγεία μας, ξέρετε τι θα μας σώσει? Η ελεημοσύνη. Όσοι ελεούν, θα τους ελεήσει ο Θεός. Όσοι δεν ελεούν και η έννοια τους είναι ο γιος μου, η κόρη μου, το εγγόνι μου, αυτή δεν έχει. Και αυτά που θα μαζέψουν, θα σκουλικιάσουν. Αυτά δεν είναι δικά μου που σας λέω. Είναι των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Άρα το ένα είναι η νηστεία. Να αγαπήσουμε την νηστεία στο μέτρο των δυναμιών μας. Ρωτήστε το πνευματικό σας. Μην κάνετε δική σας νομοθεσία για το πόσο θα νηστέψετε. Ρωτήστε το. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες για την προσευχή και τελικά να πέσουμε στον πειρασμό της βαντολογίας και της περιαυτολογίας και της πολυλογίας. Επειδή είναι των Αγίων Αρχαγγέλων αύριο η σύναξη και πάντων και πασόντων επ' ουρανίων δυνάμεων, θα σας πω δύο-τρεις προσευχές που με έμαθαν να κάνω τόσον οι κατασάρκαν γονείς μου και παππούδες και γιαγιάδες μου, όσο και οι πνευματικοί μου πατέρες και μητέρες. Σας υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε στα παιδιά, που μας έλεγαν μάλλον. Όταν είμαστε παιδιά, πέφτω κάνω το σταυρό μου, άγγελον έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Αυτά μας εμάθαιναν οι αγιάδες μας, οι καλομήρες, οι χατζίνες και οι μυροφόρες. Αυτά μας εμάθαιναν. Δεν ξέρω από τις σημερινές μανάδες πόσες βρίσκουν λίγο χρόνο να πούν στα παιδιά τους μια προσευχή να τα μάθουν. Τώρα και τα Υπουργεία σιγά σιγά θα απαγορεύσουν τις προσευχές. Κάποτε έλεγαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα τα δημοτικά, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τώρα και να θέλουν οι δάσκαλοι, η άθεη Ευρώπη θα πει δεν γίνεται, η κοινωνία της Κύπρου είναι πολύ πολιτισμική. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν τα σπίτια πλέον και οι παπάδες. Κρυφά σχολιά στο σπίτι. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας πραγματικά και τα εγγόνια σας, θα είναι γεμάτα φόβο. Μόνο αν τα μάθετε να νηστεύουν και να προσεύχονται. Και όχι να πείτε είναι παιδιά. Από 7 χρονών και πάνω όλοι νηστεύουν. Και όλοι μπορούν να νηστεύσουν.
από 7 χρονών και πάνω. Και είναι και ωφέλιμο για την υγεία και του σώματος και της ψυχής. Αποκτά ο άνθρωπος φρένον. Ιδού που δεν εμάθαν οι σημερινοί μεσήλικες τα παιδιά τους στην νηστεία, τα πιο πολλά θέλουν να χωρίσουν. Και μετά σου λέμε, γιατί να χωρίσουν? Είναι ειδικό δαιμόνιο που τους έβαλαν οι γονείς τους. Οι τηλεοράσεις και τα βίντεο. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα νηστεία και προσευχή. Προσευχές τώρα είναι πολλές. Παρακαλώ την αγάπη σας. Επειδή η προσευχή είναι τροφή της ψυχής, όπως έχουμε τροφή για το σώμα, και τι θέλουμε, το ίδιο θέλει και η ψυχή την τροφή της.